Συναρπαστικό παιχνίδι στην Ερέτρια ανάμεσα σε Απόλλωνα και Κάριστο, στον ντεμπούτο του Σπύρου Κοντού στον πάγκο των γηπεδούχων και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Χρήστο Μέτσιο. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν ιδανικά το ματς, καθώς το 8ο λεπτό ο Ρούσος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το λάθος του Τουφρέ, ανατράπηκε και κέρδισε πέναλτι, αλλά και την αποβολή του κεντρικού αμυντικού της Ερέτριας. Ο ίδιος ο Ρούσος ήταν εύστοχος στην εκτέλεση, ανοίγοντας το σκορ. 7 λεπτά αργότερα το σούτ του Τριανταφυλλίδη έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο γκολκίπερ Μπασινάς καθάρισε μια δύσκολη φάση στην εστία του και στην επόμενη επίθεση ο Μέτσιο κινήθηκε ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους και με σούτ νίκησε τον Αραχοβίτη, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε πολύ, καθώς 2 λεπτά αργότερα ο Ρούσος βγήκε στην πλάτη των αμυντικών της Ερέτριας και με σούτ στη γωνία έβαλε την Κάριστο ξανά μπροστά στο σκορ 1-2 στο 32ο λεπτό. 4 λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης, ο Καράβολας με έναν κεραυνό έξω από την περιοχή έκανε το 1-3 και όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι κάπου εκεί τελείωσε. Οι παίκτες του Απόλλωνα όμως είχαν διαφορετική άποψη παρά το αριθμητικό μειονέκτημα. Αρχικά στο 69 ο Μέτσιο πέρασε υπέροχα το Βιδάλι και έδωσε έτοιμο γκολ στο Θαλασσινό που μείωσε σε 2-3. 2 λεπτά αργότερα ο Μέτσιο βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σούτ που επιχείρησε σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Αρχοντάκη. Τελικά στο 80 ο Μέτσιο ανατράπηκε από τον Καραβά, ο ίδιος εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, ισοφαρίζοντας σε 3-3. Στο 90 οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για ανατροπή του Θανάση, ο διαιτητής Βελέτζας έδειξε συνέχεια στο παιχνίδι, τελικό αποτέλεσμα 3-3 σε ένα χορταστικό μάτς. Μπήκαμε δυνατά, βρεθήκαμε να προηγηθούμε στο σκορ, είχαμε αριθμητικό υπερχείο από κάποια στιγμή και μετά. Για 80 λεπτά λειτουργούσαμε σωστά, μέχρι που κάναμε και το 1-3, θα μπορούσαμε να κάνουμε και το 1-4 και το 1-5 αν ήμασταν πιο καθαρό μυαλό, πιο ήρεμοι. Φυσιγαστήκαμε στο 80 και μετά ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει, ο αντίπαλος έβαλε ένα γκολ, πίσεψε, πίεσε, μπήκε στο παιχνίδι και από εκεί πέρα ήταν ένα παιχνίδι ανοιχτό που εμείς πιστεύω ότι κακώς σβήσαμε στο 80. Σβήσαμε, όταν λέω κυριολεκτικά σβήσαμε, σβήσαμε. Όπως φάνηκε, είχαμε και ένα, είχαμε την ατυχία να πω να προηγηθούν οι αντίπαλοι από πολύ νωρίς και εμείς να μείνουμε με 10 παίχτες. Μπορώ να πω ότι σιγά σιγά τα παιδιά δείξανε χαρακτήρα και αντίδραση και πήρανε και μέτρα στο γήπεδο, πιέσανε, ανεξαρτήτως ότι μείναμε με 10 παίχτες. Κάποιες αλλαγές που κάναμε και τα παιδιά που μπήκανε μέσα και αλλάξαμε και λίγο το σύστημά μας και τις θέσεις, τα παιδιά δώσανε το κάτι παραπάνω και μπορώ να πω ότι και στο τέλος θα μπορούσαμε το παιχνίδι να το πάρουμε, όπως φάνηκε την τελευταία φάση, βγήκαμε 2-1. Ήταν κακιά φάση, κακή στιγμή του παίχτη, ένα κοντρόλ πιο μεγάλο, και, αλλά δεν πειράζει. Μπορώ να πω ότι τα παιδιά δείξανε χαρακτήρα και ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, γιατί έχουμε μια πολύ νεανική ομάδα και πιστεύω ότι σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι.